Καλημέρα σας κυρία Καζατζίδη. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή σας που είχατε στην πρόσκλησή μου για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να σας γνωρίσουμε καλύτερα, να γνωρίσουμε τη Βάσο, τη σύντροφο του κυρίου Καζατζίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ερώτηση. Θα ήθελα να μου μιλήσετε για τη ζωή σας όσο και όπως εσείς το επιθυμείτε μέχρι πριν τη γνωριμία σας με το Στέλιο. Από εδώ και πέρα θα τον αποκαλώ Στέλιο. Ναι, βεβαίως. Ωραία. Και μπορώ να σας μιλάω και εσάς με το μικρό σας όνομα? Έτσι ακριβώς. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Ο Στέλιος είναι ο Στέλιος όλων μας. Εννοείται. Τον νιώθουμε κοντά μας, δικό μας άνθρωπο. Πάντα. Και γι' αυτό θα μιλάμε πάντα με το μικρό του όνομα. Ναι, έτσι ακριβώς. Για πείτε μου λοιπόν κυρία Βάσο, ναι, για τη ζωή σας πριν γνωρίσετε το Στέλιο. Πώς ήταν τα πρώτα περπατήματά σας, πού γεννηθήκατε, πού μεγαλώσατε? Γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Λαμία. Είμαστε 5 αδέλφια. Χρόνια δύσκολα, με τα κατοχικά. Το 47 είμαι γεννηθής. Γονείς βιοπαλαιστές, καταλαβαίνετε τις ανάγκες. Μάλιστα. Δύσκολα χρόνια παιδικά, πολύ δύσκολα, φτώχεια, καταραμένη φτώχεια όμως. Αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι τότε έτσι ζούσαν. Όμως πολύ αγάπη από τους γονείς και τα αδέρφια, ήμασταν ενωμένοι όλοι μαζί. Παλέψαμε, μεγαλώσαμε, άλλα σπουδάσανε, άλλα μάθανε τέχνες. Μπορέσαμε, σταθήκαμε στα πόδια μας. Έχω να θυμάμαι βέβαια τα καλύτερα από εκείνη την ηλικία. Γιατί τότε υπήρχε η γειτονιά. Ξέρετε, είχαμε έτσι μια σύμπνοια όλοι μαζί. Άνοιγες την πόρτα σου το πρωί, έβλεπες τη γειτόνισσα. Έλεγες την καλημέρα. Ήταν χρόνια για μένα που πολλές φορές τα νοσταλγώ ακόμα. Ναι, συνήθως όταν μεγαλώνουμε γυρίζουμε πίσω, οι σκέψεις μας επιστρέφουν στο παρελθόν, στα πρώτα περπατήματά μας. Όντως, και έτσι είναι. Και βέβαια, εντάξει, να προσθέσω και εγώ, μιας και κάνουμε συζήτηση, ότι το να μεγαλώσεις στη φτώχεια δεν είναι απαραίτητα και το χειρότερο. Γιατί πολλές φορές γίνεσαι, μέσα από τη φτώχεια γίνεσαι πιο δυνατός, μαθαίνεις τα λίγα, στα απαραίτητα, έτσι, και αυτό σε κάνει πολύ δυνατό στη ζωή σου. Ναι, γιατί ό,τι σου ήρθε μετά στη ζωή σου είναι δώρο Θεού. Ό,τι σου ήρθε. Δηλαδή, ξημέρωσε μια καλύτερη μέρα για όλους μας. Δόξα τω Θεώ. Όλοι ήμασταν μια χαρά, όλοι τακτοποιηθήκαμε πολύ καλά. Παντρευτήκαμε, κάναμε οικογένειες. Δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι. Ζήσατε με αγάπη. Στα παιδικά σας χρόνια μεγαλώσατε με αγάπη. Πολύ αγάπη, πάρα πολύ. Αυτό νομίζω αγάπη ότι είναι και το κυρίαρχο στοιχείο που καθορίζει την πορεία ενός ανθρώπου, το πώς θα προχωρήσει στη ζωή του. Ακριβώς. Χαίρομαι γι' αυτό. Ακριβώς. Για πείτε μου λοιπόν τώρα, πώς και πού έγινε η πρώτη γνωριμία σας με το Στέλιο? Με το Στέλιο γνωριστήκαμε στην Θεσσαλονίκη και εκεί εγώ είχα ένα προηγούμενο γάμο και ήταν πρόσφατα, μόλις είχα χωρίσει. Έχω μια κόρη από τον πρώτο μου γάμο και από κοινούς γνωστούς άκουσα ότι θα ερχόταν ο Στέλιος στη Θεσσαλονίκη. Δεν πήγε το μυαλό μου για τον Καζατζίδη. Άκουγα ο Στέλιος. Λέω, ρε παιδιά, ποιος είναι αυτός ο Στέλιος που όλοι μιλάτε με τόση αγάπη και τόσο θαυμασμό? Άλλοι, είναι ο Καζατζίδης. Έρχεται από τη Γερμανία και θα τον φιλοξενήσουμε. Θα είμαστε αύριο βράδυ σε μια ταβέρνα για φαγητό. Τους λέω, παιδιά, εγώ μεγάλωσα με τα τραγούδια του Στέλιο. Είναι δυνατόν να μην είμαι αύριο βράδυ μαζί σας? Μου λέει, αν μπορείς και θέλεις να έρθεις. Έτσι γνωριστήκαμε με το Στέλιο. Ωραία. Αυτή ήταν η πρώτη σας γνωριμία. Η πρώτη γνωριμία. Τότε να συνεχίσω. Θέλετε να προσθέσετε κάτι?
Όχι. Όχι. Λοιπόν, μια επόμενη ερώτηση. Ποια στοιχεία του χαρακτήρα του σας γοήτευσαν και ποια νομίζετε ότι ο Στέλιος βρήκε σε εσάς, γιατί από ό,τι έχω παρακολουθήσει, σας αποκαλούσε θησαυρό του. Για πείτε μας λίγο γι' αυτό. Εγώ, τα στοιχεία που βρήκα από το Στέλιο ήταν η απλότητά του και η ειλικρίνειά του. Ένας άνθρωπος που ήξερε να σεβαστεί τη γυναίκα, ήξερε να είναι μοναδικός. Αυτό με εντυπωσίασε. Δεν ήταν ο έρωτας από την πρώτη ματιά. Γνωριστήκαμε, εγώ πήγα να τον δω σαν μια θαυμαστριά του. Όμως με κέρδισε. Και σας είπα τι ήταν αυτό που με κέρδισε. Ναι. Βέβαια, στην πορεία τα πράγματα αλλάξανε. Τον ερωτεύτηκα, τον αγάπησα, τον πόνεσα, αλλά αυτά τα φέρνει ο χρόνος. Και ήμουν και σε μια ηλικία που είχα οριμάσει, είχα ένα προηγούμενο γάμο, είχα παιδί, είχα ξεκινήσει την προσπάθεια με μια μικρή βιοτεχνία. Ήμουν πιο όριμη και έτοιμη για μια δεύτερη γνωριμία. Λοιπόν, από εκείνη τη στιγμή που ξενυχτήσαμε μαζί με το Στέλιο σε ένα ταβερνάκι, ο άνθρωπος το κλείσε το μαγαζί και λέει, εγώ το κλείνω, σας αφήνω ό,τι χρειαζόσαστε για να έχετε να πιείτε ένα ποτήρι νερό, και μας βρήκε το ξημέρωμα να μου μιλάει για τη ζωή του, να ρωτάει για τη δική μου ζωή, το πώς μεγάλωσα, και για τα χρόνια εκείνα που προσπαθούσα, γιατί είχα και ένα παιδί και ήταν δύσκολα. Και από εκείνη τη στιγμή δεν ξαναχωρίσαμε ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ συγκινητική η αφήγησή σας για την πρώτη σας γνωριμία. Και σας ευχαριστώ θερμά γι' αυτό, γιατί και εμένα με συγκινήσατε ιδιαίτερα. Πιστεύω και τους ακροατές μας. Από μένα τι βρήκε? Αυτό που γύρευε πάντα. Ήθελε μία γυναίκα που να μπαίνει στο σπίτι και να του μυρίσει ένα ωραίο φαγητό. Που να μπει στο σπίτι και να βρει μια καθαριότητα. Που να μπει στο σπίτι του και να υπάρχει το χαμόγελο. Αυτό βρήκε από μένα. Πολύ σημαντικά στοιχεία. Είναι ίσως τα πιο σημαντικά σε μία σχέση ενός ζευγαριού. Η ειλικρίνεια έπαιξε πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Να μην υπήρχε μεταξύ μας το ψέμα. Ήταν αυτό που συγενότανε στη ζωή του. Να του έλεγε την αλήθεια και με όποιο κόστος δεν είχε αυτή. Αυτό νομίζω ότι ήταν εμφανές και στη δημόσια εικόνα του. Mm-hmm. Δηλαδή γινόταν γνωστό σε όλους μας από τη δημόσια εικόνα του. Αγαπούσε τον άνθρωπο. Δηλαδή συμμεριζόταν τα προβλήματά του, την ασθενειά του, τις κακουχίες του και όλα αυτά. Μόνο. Ο Στέλιος ήταν από τους ανθρώπους που εάν άκουγε ότι ένας άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα σοβαρό, ο Στέλιος ήταν εκεί. Δεν έφευγε από κοντά του εάν δεν έδινε μια λύση. Οποιαδήποτε λύση ήταν αυτή. Και πάντα μου έλεγε ότι σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω αύριο, το τηλέφωνο μου έλεγε είναι ψυχρό πράγμα, δεν θέλω, θέλω να κάνεις μία επίσκεψη, να πας σε αυτούς τους ανθρώπους, να δεις τι κάνουν, πώς το αντιμετωπίσανε, πώς προχωράνε. Πονούσε πάρα πολύ, τον άγγιζε το κάθε τι και πολλές φορές έβλεπε τηλεόραση. Ξέρετε, τώρα με χίλια πράγματα που βλέπουμε στην καθημερινότητα, διάφορα θέματα. Έκλαιγε. Έκλαιγε. Άλλαζε κανάλι αμέσως και μου έλεγε δεν μπορώ να βλέπω αυτόν τον πόνο. Βλέπω τα μικρά παιδιά, τα ματάκια τους είναι πονεμένα και είναι ευρέθη. Καταλαβαίνεις αυτά τα παιδιά τι τραύματα θα έχουν. Δεν είχε δικά του παιδιά ο Στέλιος,
αλλά λάτρευε τα παιδιά του κόσμου όλα. Ήταν παιδιά του. Ναι, ήθελα να σας την κάνω αυτή την ερώτηση, αλλά μου απαντήσατε πριν, με προλάβατε. Αν αγαπούσε τα παιδιά, και ασφαλώς ένας άνθρωπος με τέτοιες ευαισθησίες δεν είναι δυνατόν να μην αγαπάει τα παιδιά. Τα λάτρευε. Και αν δεν είχε. Τα λάτρευε. Δικά του παιδιά, τα παιδιά όλου του κόσμου ήταν παιδιά του. Όλο το κόσμο. Να φανταστείτε, όταν η κόρη μου ήταν 9 χρονών όταν γνώρισα το Στέλιο, όταν μεγάλωσε η κόρη μου και παντρεύτηκε, έκανε τα παιδάκια της, έχουμε ένα αγόρι και ένα κορίτσι, είναι ο Γιώργος και η Βάσο. Α, να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος σήμερα είναι παντρεμένος, έχει και ένα μωράκι και εγώ έχω γίνει δυσγιαγιά. Α, να τα χαίρεστε όλα. Ευχαριστώ πολύ. Και το δισέκονο να το χαίρεστε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Όταν λοιπόν μεγαλώσανε τα παιδάκια και αρχίσαν βέβαια από μωρά να τα πάρει αγκαλιά, να τους δώσει τον μπιμπερό, να τα παίξει, αλλά όταν μεγαλώσανε και αρχίσανε να φωνάζουν τη λέξη παππού, γύρισε και είπε στην κόρη μου, Σοφία, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Τη λέξη παππού δεν θα την άκουγα ποτέ. Την άκουσα από αυτά τα παιδιά και γέμισε η ζωή μου. Είχε αλλάξει η ζωή του όλη. Εάν δεν πηγαίναμε να βλέπει τα παιδιά πρωί βράδυ, δεν κοιμότανε, δεν ησύχαζε. Και βέβαια, περιττώ να σας πω ότι ποτέ τα παιδιά δεν μείνανε να τελειώσει το σχολικό έτος κανονικά, να πάρουν το ενδεικτικό τους, να έρθουν στον παππού. Έπαιρνε τηλέφωνο και τους έλεγε, θα μας φέρετε αύριο τα παιδιά. Μας θέλει, του λέγει η κόρη μου, δεν έχουν τελειώσει, αύριο κάνουν τη γιορτή. Αύριο εμείς τρώμε με τα παιδιά. Τα ενδεικτικά θα τα πάρετε εσείς. Τα λάτρευε, τα λάτρευε. Τα κρατούσαμε στον Άγιο Κωνσταντίνο όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι. Κοιμότανε με τα παιδιά. Τα έπαιρνε μαζί τους στη θάλασσα, στο ψάρεμα. Ασχολιότανε πάρα πολύ και σας είπα, όχι μόνο αυτά που ήταν εγγόνια του, αλλά όλα τα παιδιά του κόσμου. Μάλιστα. Με απόδειξη της πράξης του, μας είπε ότι τα χρήματα δεν ήταν προτεραιότητά του. Προσπέρασε μεγάλες οικονομικές απολαβές προκειμένου ελεύθερος να διαχειριστεί την καλλιτεχνική του πορεία. Και εγώ ως πρόσωπο που μιλάω μαζί σας υποκλίνομαι σε αυτό. Έχετε να μας πείτε κάτι γι' αυτό? Είναι πάρα πολλά, αλλά θα σας πω ένα και σημαντικό. Εγώ δεν αντιστάθηκα. Εγώ προσπάθησα για να τον πείσω. Έρχεται ο Θανάσης ο Τσολερίδης, ένας μουσικός και φίλος, από Αμερική, και φέρνει μία πρόταση που καν δεν τολμούσε να το πει στο Στέλιο, γιατί ήξερε την απάντησή του. Ήταν ένας επιχειρηματίας στην Αμερική, τρίτης γενιάς, Έλληνας, και είχε στην εργασία του πάρα πολλούς Έλληνες και ήθελε να τους κάνει ρεβιγιόν Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Και έκανε ένα γκάλοπ και τους ρώτησε ποιον Έλληνα καλλιτέχνη θέλετε να φέρουμε από την Ελλάδα. Το 90% ήταν Καζαντζίδης. Ρώτησε λοιπόν, έμαθε, βρήκε τις άκρες του ο άνθρωπος και το κάνει μία πρόταση 1,5 δις για 2 βραδιές. Μάλιστα, τεράστιο ποσό. Ο Στέλιος, η απάντησή του ήταν γνωστή, ήταν αρνητική. Το μόνο πράγμα που είπε, να είναι καλά ο άνθρωπος, να είναι καλά που δίνει τροφή σε τόσους εργάτες, να ζήσει σαν τα ψηλά βουνά και να τα χαίρεται. Εγώ όμως έχω τελειώσει με αυτό. Ωραία, όχι τα είπατε. Δεν θέλω να βρεθώ κοντά στον κόσμο, αλλά είχα πάρει την απόφασή μου και εγώ τον όρκο μου δεν θέλω να τον πάρω. Τα είπατε όλα, τα είπατε όλα. Μου δώσατε την απάντηση που περίμενα και αυτό το είχε δείξει, το είχε παρουσιάσει προς όλους μας. Ήθελε να είναι ελεύθερος. Αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εγώ θα το πω λίγο ποιητικά. Ναι. Θα το αποδώσω το χαρακτηρισμό ότι αετοπέταξε. Ακριβώς. Ωραία. Ακριβώς. Λοιπόν, με πολύ χαρά το κάνω αυτό.
Λοιπόν, να πάμε, να σας κάνω και μια, να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας. Mm-hmm. Τραγούδησε ο Κατζατζίδης για τη φτώχεια, την αγάπη, τη μετανάστευση. Στοιχεία που για μένα είναι συνδεδεμένα με τον άνθρωπο, αλλά κάποιοι σήμερα λένε ότι δεν είναι σύγχρονος. Mm-hmm. Έχετε κάτι να πείτε γι' αυτό? Εγώ ερώτηση θα κάνω. Πού ζουν αυτοί οι άνθρωποι? Σε άλλον πλανήτη? Γιατί αν ζεις σε άλλο πλανήτη μπορείς να πεις αυτό το συγκεκριμένο. Σήμερα βλέπετε τι περνάμε. Βλέπετε τη δύσκολα χρόνια. Ναι, ήρθαν ναι. τα δύσκολα χρόνια. Πού είμαστε? Τι βλέπουμε κάθε μέρα? Εγώ αν σας πω ότι πονάει η ψυχή μου κάθε φορά που θα βγω να πάω σούπερ μάρκετ, να πάω να ψωνίσω, γιατί βλέπω τη μιζέρια, τη φτώχεια του κόσμου, που πηγαίνει και κοιτάζει στο ράφι 10 φορές την τιμή επάνω, να κοιτάξει να δει ποιο είδος είναι σε προσφορά να αγοράσει. Και δεν μπορεί να το πάρει. Και σου λέει, μπορείτε να με βοηθήσετε να πάρω αυτό το μπουκαλάκι με το λάδι, γιατί έχω ένα μωράκι. Μάλιστα. Είναι η καθημερινότητα αυτή πλέον στη χώρα μας. Ποιος μπορεί να το πει αυτό? Γιατί έχει ευημερία η χώρα μας και πιστεύω και όλος ο πλανήτης μας. Όχι, δεν βλέπουν τι γίνεται. Σε προηγούμενη επικοινωνία μας τηλεφωνική που είχαμε μεταξύ μας, μου είπατε ότι ένα από τα τραγούδια που σας αρέσει είναι το Σαββατόβραδο. Εγώ το άκουσα αυτό το τραγούδι λοιπόν και λέω το εξής. Η στίχη και η φωνή του Στέλιου είναι φωνή από το παρελθόν στο σήμερα, με τα χρώματα και τα αρώματα εκείνης της εποχής. Σας το αφιερώνουμε εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαστε καλά. Και συνεχίζουμε. Γιατί... συνεχίζουμε. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή. Βεβαίως. Θα σας αφιερώσουμε το τραγουδάκι και θα συνεχίσουμε μέχρι να κλείσουμε. Είμαστε στο Πολιτεία 90,7 και συζητάμε με την κυρία Βάσο Κασατζίδη. Κυρία Βάσο, παρακαλώ. Με ακούτε? Σας ακούω. Λοιπόν, για πείτε μας, να φτάσουμε λίγο προς το τέλος της ζωής του Κασατζίδη. Πώς αντιμετώπισε την ασθένειά του? Ένα πολύ δύσκολο κομμάτι ήταν αυτό. Παίζαμε ένα κρυφτό όλοι μας. Ο Στέλιος από μας και εμείς από το Στέλιο. Προσπαθήσαμε να μην το πούμε καθαρά τι ακριβώς του συνέβη. Όμως ήταν πανέξυπνος άνθρωπος. Δεν μπορούσε να το κρύψεις. Άρχισε και εκείνος λοιπόν να παίζει το παιχνίδι του. Βέβαια, περιττό να σας πω πόσο δύσκολα ήτανε. Ήταν 6 μήνες η ασθένειά του κράτησε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν βγαίναμε από τα νοσοκομεία, δεν προλαβαίναμε να έρθουμε στο σπίτι μας. Μετά από μια εβδομάδα ξανά πάλι μέσα. Ο Στέλιος θα είπε με μία λέξη όλα. Καταρχάς μας είχε πει ότι δεν ήθελε η κηδεία του να γίνει δημοσία δαπάνη. Δεν ήθελε να είναι στο πρώτο νεκροταφείο, ήθελε να πάει να κοιμηθεί εκεί που ήταν οι γονείς του. Γι' αυτό και επέλεξε την Ελευσίνα. Και ένα απόγευμα ήμασταν στη Γερμανία, όπου είχαμε καθίσει 43 μέρες εκεί, στο Offenbach. Και ένα απόγευμα του έκανα έναν καφέ και μου είπε, θα με πας εκεί στο πάρκο να πιούμε το καφεδάκι μας. Λέω, θα σε πάω, Στέλιο. Τον έβαλα στο καροτσάκι και πήγαμε. Όπως καθόμασταν, τον είδα το βλέμμα του να πέφτει κάπου. Του λέω, τι κοιτάζεις, Στέλιο μου? Μου λέει, ξέρεις τι, αυτό το λουλούδι άνοιξε το πρωί και κοίταξε το τώρα, μαράθηκε. Για μένα έκλεισε όλο τον πόνο, όλη τη διάρκεια της ασθένειάς του, και μου είπε ότι εγώ έτσι θα φύγω. Μάλιστα. Όπως κάνουν και όλοι οι γενναίοι, έτσι αντιμετωπίζουν το θάνατο. Αλλά εγώ πριν τελειώσω βέβαια, θα ήθελα να σας πω, θα σας ρωτήσω βέβαια αμέσως τώρα, πώς διαχειρίζεστε σήμερα την απουσία του? Είναι ένα πολύ δύσκολο κομμάτι.
πονάει πάρα πολύ. Εάν μπορούσα χιλιομετρικά να σας πω αυτή τη στιγμή πόσο είναι ο πόνος, θα το έκανα. Όμως νομίζω ότι δεν φτάνουν όλος τον πλανήτη μου να βάλω κάτω και να πω τις αποστάσεις, το πόνο μου δεν θα τον φτάσει. Όμως η ζωή συνεχίζεται. Υπάρχουν και χαρές, υπάρχουν και λύπες. Ο Στέλιος ποτέ δεν θα πάψει να πονάει για μένα και πιστεύω και για πολλούς άλλους ανθρώπους. Αλλά σας λέω ότι η ζωή συνεχίζεται με όλα τα καλά και με όλα τα άσχημα. Ο Στέλιος κυριαρχεί μέσα στο σπίτι μας. Ξέρετε ότι ακόμη έχω τα πράγματά του σε μια ντουλάπα. Τα κρατάω, ανοίγω, βλέπω και έχω πιστέψει ότι ένα μεγάλο ταξίδι έχει κάνει και κάποια στιγμή θα γυρίσει. Μόνον έτσι μπορώ να το ξεπεράσω. Ασφαλώς. Ο άνθρωπος δεν πεθαίνει όταν δεν περνάει στη λύθη. Όταν τον θυμόμαστε είναι πάντα ζωντανός. Ακριβώς. Ξέρετε ότι τα τελευταία χρόνια δεν μπορώ να πάω ούτε στο νεκροταφείο. Δεν μπορώ. Κάνω όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε, αυτά που βρήκαμε από τις γιαγιάδες και τις μητέρες μας, αλλά δεν μπορώ να πάω στο νεκροταφείο. Και απορώ πώς το έκανα πριν. Με το που θα πάω εκεί και θα γυρίσω στο σπίτι, είμαι άρρωστη. Η επίησή μου 19-20. Είναι αυτό που λένε καμιά φορά ότι ο χρόνος είναι γιατρός, αλλά δεν είναι. Όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο πιο πολύ νοσταλγείς, επιθυμείς, λες Χριστέ μου, να τον έβλεπα από κάπου έστω και για λίγο. Ναι, μην στενοχωριέστε, είναι πάντα μαζί σας, αφού εσείς τον σκέπτεστε όπου και να βρίσκεστε. Πάντα μαζί σας. Να σας ρωτήσω, κυρία Βάσο, έχετε κάποια επιθυμία ή κάποιο παράπονο από την πολιτεία ή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης το πώς διαχειρίστηκαν το έργο του Καζαντζίδη μετά την απώλειά του? Να σας πω κάτι. Τα μέσα ενημέρωσης όχι. Σεβαστήκανε, μου φερθήκανε ανθρώπινα, δεν μπορώ να πω, δεν έχω κανένα παράπονο. Όσο για την πολιτεία, ναι. Βεβαίως. Για πείτε μας, έχω. Να ακουστεί και από το σταθμό μας. Κοιτάξτε, εγώ το μόνο που ζήτησα να γίνει ένα μουσείο. Ένα μουσείο για το Στέλιο Καζαντζίδη. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο δύσκολο για να γίνει. Χτύπησα πόρτες, δεν πήρα καμία απάντηση. Όμως το μουσείο αυτό γίνεται στην Ελευσίνα. Α, πολύ, πολύ σημαντική είδηση και είμαστε και οι πρώτοι που το μαθαίνουμε. Οι πρώτοι που το μαθαίνουμε. Έχουμε δηλαδή παγκόσμια αποκλειστικότητα. Με τον δήμαρχο, τον κύριο Αργύρη Οικονόμου, πέρυσι, και αυτή τη στιγμή έχω μεταφέρει όλα τα προσωπικά αντικείμενα του Στέλιου σε κάποιον χώρο που φυλάσσονται, για να βρεθεί το κατάλληλο κτίριο να ανακοινήσει και να γίνει το μουσείο του Στέλιου Καζαντζίδη. Πολύ ενδιαφέρουσα είδηση και επί τη ευκαιρία κάποια στιγμή θα ανέβω στην Αθήνα να συναντηθούμε και αν και το μουσείο είναι έτοιμο, να κάνουμε και εκεί μια συζήτηση, γιατί όλα δεν μπορούμε να τα πούμε σε τόσο μικρό χρόνο. Δεν χωράει. Είναι τόσα πολλά, που δεν μπορούν να χωρέσουν στο μικρό μας χώρο. Δεν μπορούν, γλυκιά μου, δεν μπορούν. Εγώ δεν θα μπορούν. Ήθελα πριν να έτσι... Δύο ερωτήσεις έχω τελευταίες, να μην σας συνεχίζω, να σας κουράζω, να σας απασχολώ περισσότερο. Αλίμονο. Θα ήθελα να ρωτήσω, επειδή ο Καζαντζίδης, κάτι για τη μητέρα του. Γνωρίζαμε ότι είχε μεγάλη αδυναμία στη μητέρα του. Ναι. Θέλετε να μας πείτε έτσι μερικά λόγια για αυτή τη σχέση? Να σας πω κάτι. Ο Στέλιος, όταν ο πατέρας του έφυγε από τη ζωή, ήταν σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Ήταν 14 ετών. Που σήμερα 14 ετών. Βλέπεις ένα παιδί, ας πούμε, και λες το μωρό μου. Και ο Στέλιος ορίμασε, βγήκε στη δουλειά και η μητέρα του για εκείνον ήταν και ο πατέρας και η μητέρα και τα πάντα, τα πάντα. Δεθήκανε πάρα πολύ και παλέψανε μαζί για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στη ζωή, έχοντας και τον αδερφό του, το Στάθη, 8 μηνών. Οπότε καταλαβαίνετε, ο Στέλιος έγινε πατέρας, έγινε σύζυγος, έγινε αδερφός. Ανέλαβε τα βάρη όλης της οικογένειας από πολύ μικρός, από τρυφερή ηλικία. 14 ετών. 14 ετών.
πήρε το καρσελάκι του, βγήκε, καθάριζε παπούτσια, γυάλιζε, έβαφε, μετά άρχισε να πουλάει κάστανα, νερό, διάφορα πράγματα, έφτιαχνε η μαμά του από το σπίτι και τα έπαιρνε και πήγαινε στην Ομόνια και γυρνούσε αργά το βράδυ και όταν έκανε πολύ κρύο κοιμόταν κάτω στην Ομόνια. Γιατί εκεί ήταν κάποια σημεία που ήταν ζεστά και καθόταν εκεί για να μην πηγαίνω έρχεται και την επόμενη ημέρα. Άραγες λοιπόν, τι τον έδεσε. Μάλιστα. Με τη μητέρα του, της είχε αγάπη, της είχε αδυναμία, αναγνώριζε τις θυσίες και τους σκόπους της. Αυτό ήταν το δέσιμο. Να κάνω μια προσωπική ερώτηση. Βεβαίως. Εσάς πώς σας αποδέχτηκε? Σας αποδέχτηκε ζεστά, σας δέχτηκε με χαρά ο σύντροφος του Στέλιου? Πάρα πολύ ωραία. Κι αν εγώ, ξέρετε, στην αρχή έτσι πολύ επιφυλακτική όταν πήγα για να με γνωρίσει, αλλά μείναμε με το Στέλιο, καθίσαμε 10 μέρες, ήταν στο εξοχικό και καθίσαμε εκεί. Και η γυναίκα ήταν και τρυφερή μαζί μου, υπέροχα. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Ήθελε πάντοτε, ήταν το όνειρό της να βρει και μια γυναίκα ο Στέλιος, να είναι δίπλα του, να σταθεί κοντά του όπως έπρεπε. Και να τον αγαπάει. Και να τον αγαπάει πάνω απ' όλα. Όλα αυτά στην πορεία τα είδε και δόξα τω Θεώ ήταν πάρα πολύ καλά. Και εγώ με την πεθερά μου έζησα 10 χρόνια, την είχα στο σπίτι. Ανήμπορη πια. Μάλιστα. Και έφυγε στα χέρια μας μέσα. Ωραία. Εξελίχθηκαν τα πράγματα πολύ ευνοϊκά δηλαδή. Δόξα και πολύ καλά Θεώ, για σας. Η σχέση δηλαδή ήταν καλή. Ήταν πάρα πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Τώρα να μιλήσουμε εδώ πέρα για τους φίλους του Στέλιου, που σε όλες τις πόλεις Ελλάδος υπάρχουν σύλλογοι φίλων του Στέλιου Καζαντζίδη. Αυτό υπάρχει και εδώ στην πόλη μας, στη Σπάρτη. Για πείτε μας μερικά λόγια για τους φίλους εδώ του Στέλιου στη Σπάρτη. Θέλετε είναι να υπέρος. Πείτε κάτι, θέλετε να τους μεταφέρετε είναι, κάτι από το σταθμό μας? Είναι καταπληκτικοί άνθρωποι όλοι τους. Τους αγαπώ πάρα πολύ. Τώρα ξέρετε, με αυτή την επιδημία έχουμε χαθεί και δεν μπορώ να τους δω, γιατί κάθε χρόνο κάνανε και από μία εκδήλωση και πάντα παρευρισκόμουν εκεί. Και ιδιαίτερα, και θα μου το επιτρέψετε, ξεκίνησε ο σύλλογος αυτός με πρόεδρο τον Θεόδωρο τον Τζαγκαρούλη. Σήμερα ο Θεόδωρος είναι πολύ στεναχωρημένος εδώ και 1,5 χρόνο. Έχασε το γιο του. Ναι. Σε πολύ τρυφερή ηλικία. Δυστυχώς. Μόλις είχε παντρευτεί, είχε ένα μωράκι. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ με τη σειρά μου, εσείς είπατε προσωπικά για μένα ένα αφιέρωμα και για το Στέλιο, να μου επιτρέψετε έτσι εγώ αυτή την εκπομπή να πω για το Θοδωρή και στη μνήμη του παιδιού του. Πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως. Αυτό που επιθυμείτε. Και εμείς, συμφωνούμε. Όλους. Συμφωνούμε. Είναι μαζί μας. Αγαπούν μαζί το σας. Στέλιο. Κάνουν το κάθε τι να είναι ο Στέλιος πολύ νόπα κοντά μας. Χάσαμε ένα νέο συμπολίτη μας. Αυτό δεν δέχεται ούτε μεγάλος συζήτηση. Πόνος. Είναι μεγάλος πόνος μεγάλος και για τους γονείς. Και ακριβώς. Βέβαια δεχόμαστε αυτό που εσείς λέτε ότι την αφιερώνετε στο Δωρή. Σας ευχαριστώ και πολύ. Και εμείς το ίδιο μαζί με εσάς. Ναι, να είσαστε καλά. Λοιπόν, κυρία Βάζο, ευχαριστώ και υγεία και ειρήνη να έχουμε και αγάπη. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Ήταν πολύ σημαντική, πολύ συγκινητική, ζεστή και πιστεύω ότι και στο μέλλον θα έχουμε την ευκαιρία να ξανακάνουμε μία συζήτηση, να πούμε λίγα περισσότερα πράγματα από αυτά που είπαμε σήμερα. Βεβαίως. Σας εύχομαι τα καλύτερα, να είστε υγιείς για να μπορούμε να τα ξαναπούμε και πάντα πρόθυμοι να μας δεχτείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ, από τη Σπάρτη ευχαριστώ. Και από το Πολιτεία 90,7. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλή καλά. Σας ημέρα. Καλή επίσης, σας ημέρα. Επίσης.